Η λαγανά γίγας μήκους 4 μέτρων και 20 εκατοστών βρίσκεται και φέτος σε περίοπτη θέση έξω από το αρτοπείο του Θεοχάρη Δημητρουλάκη στη Νέα Χώρα. Η έναρξη της Μεγάλης Αρακοστής είναι για τον ίδιο συνυφασμένη με την Παρασκευή της. Είναι μια παράδοση. Καταρχήν ο κόσμος περιμένει να τη δει και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι όταν βλέπουμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει αυτό το πράγμα και για τα κανάλια που κάθε χρόνο είναι και αυτά εδώ. Τα ευχαριστούμε πολύ. Σε ένα μείγμα αλεύρου νερού 65. Εδώ και 26 χρόνια, εκτός από την συνηθισμένη παραγωγή της ημέρας, αφιερώνει χρόνο για την τεραστίων διαστάσεων λαγάνα που απαιτεί πρώτα απ' όλα μεράκι. Τώρα έχουμε τελειώσει τα 2 μέτρα της λαγάνας, που σε λίγο θα μπουν στο φούρνο και ετοιμάζουμε τα άλλα 2 μέτρα που θα ενωθούν μαζί και θα βγει η λαγάνα που βγάζουμε κάθε χρόνο. Η διαδικασία για να γίνει πρέπει να ψηστεί σε 2 φάσεις. Είναι λίγο χρονοβόρα για μας, αλλά το αποτέλεσμα πάντα είναι αξιόπιστο και καλό. Κάτι πρωτότυπο, γιατί ο πατέρας μου την ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, τη μεγάλη τη λαγάνα, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη στις αρχές, ήταν πιο μικρή, αλλά με τα χρόνια, όσο περνούσαν τα χρόνια, ήθελε και άλλο, δηλαδή δεν του έφτανε, ήθελε να την κάνει και πιο μεγάλη. Πιστέψτε με ότι αν είχαμε μεγαλύτερο φούρνο θα είχαμε ακόμα πιο μεγάλη λαγάνα. Βγάζουμε τη μισή βοηθότητα, παιδιά, πάμε. Για να παρασκευαστεί η λαγάνα γίγας χρησιμοποιήθηκαν 65 κιλά ζυμάρι και εργάστηκαν 6 άνθρωποι του αρτοπείου. Το ξεχωριστό ψωμί της Καθαράς Δευτέρας, ένα είδος άρτου χωρίς προζύμι, απαιτεί ιδιαίτερη τέχνη και μεράκι. Αυτό εδώ είναι τώρα το μποναμάτσι που λέγανε οι παλιοί, ένα σκυλός. Αλεύρι με ζάχαρη και νερό. Αυτό επικαλύπτεται από πάνω η λαγάνα και παίρνει αυτό το γλυκό, τη γλυκιά γεύση και το χρώμα το ρόδινο. Φέτος ο Θεοχάρης Δημητρουλάκης αποφάσισε να διαθέσει τη λαγάνα σε συνανθρώπους μας που αδυνατούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα σαρακοστιανά. Η έναρξη της νηστείας της Μεγάλης Αρακοστής εξάλλου βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη με το βλέμμα στο λαό της Ουκρανίας και η ευχή του είναι ανάλογη. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος. Αυτό είναι. Όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος και να χαίρεται την κάθε γιορτή.